θέμα αυτό είναι το νερό, η ποιότητά του, η επάρκεια. Ξεκινώντας, θα κάνω ένα γενικό σχόλιο. Εγώ δεν περίμενα τίποτα παραπάνω από τη μειοψηφία και ιδιαίτερα από τον επικεφαλή της, τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, τον κύριο Νανόπουλο. Άλλωστε, στα μέρη τα δικά του, που γεννήθηκε εκεί στην Καστανιά, είχαν άφθονο νερό. Και δεν έχει ζήσει εδώ το μαρτύριο αυτής της πόλης, που επί δεκαετίες, από την ημέρα που ιδρύθηκε σε αυτή τη θέση, μιλάμε για 150 χρόνια, δεν είχε όχι ποιοτικό πόσιμο νερό, δεν είχε ούτε καν επάρκεια. Ακόμα και όταν η πόλη ήταν 3, 4, 5, 10 χιλιάδες κάτοικοι, είχε τεράστιο πρόβλημα. Ο άνθρωπος μεταδημότευσε το Δεκέμβριο του 85 στην Κόρινθο, δεν έχει ρωτήσει, δεν έχει μάθει το τι έχουμε τραβήξει όλα αυτά τα χρόνια. Βέβαια, φιλοδοξεί να γίνει δήμαρχος, εγώ να του εύχομαι καλή επιτυχία, αλλά δεν τη βλέπω την επιτυχία. Με τον τρόπο που αντιπολιτεύονται αυτή η δημοτική αρχή, με το ζήλο που δεν επιδεικνύουν να μάθουν, να ρωτήσουν, να ενημερωθούν και μετά να λένε οτιδήποτε, με τον τρόπο που αντιπολιτεύονται αυτή τη δημοτική αρχή που κάνουν ένα αγώνα, αν είναι δυνατόν να μας, όπως είπε και σε, να μας κάνουν να μας σουβλίσουν κιόλας. Το άφησε να εννοηθεί. Να μας εξοντώσουν, γιατί έτσι πιστεύουν ότι θα γίνουν δημοτική αρχή. Μπαίνουμε λοιπόν στο θέμα. Πριν από λίγες μέρες υπάρχουν δηλώσεις που λένε, που κατηγορούν τη δημοτική αρχή ότι είναι ανεύθυνη, αυτοί είναι υπεύθυνοι, αυτοί έκαναν προτάσεις το Μάρτι έγκαιρα για το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε το καλοκαίρι. Έτσι για να μαθαίνει ο κόσμος, το Μάρτι υπάρχει μία επισήμανση δική τους ότι λόγω της ανοβρίας, λόγω του ότι δεν υπάρχουν χιονοπτώσεις, θα έχουμε πρόβλημα επάρκειας νερού. Η πρότασή τους ποια ήταν? Έχετε ακούσει ακόμα και σήμερα εσείς μία πρόταση? Ούτε πρόκειται να ακούσετε. Γιατί δεν γνωρίζουν το πρόβλημα και δεν γνωρίζουν το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Εμείς που είμαστε από μικρά παιδάκια, εδώ γεννηθήκαμε στην πόλη, ζήσαμε το πρόβλημα, είμαστε πολύ ευαίσθητοι και από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε υπεύθυνο εδώ, όχι ως δήμαρχοι, ως δημοτικοί σύμβουλοι, στηρίξαμε τις προσπάθειες της προηγούμενης δημοτικής αρχής και του κ. Δαλακλίδη και του αείμνηστου του Θωμάτου Θωμαίδη για να έρθει νερό στην πόλη της Κορίνθου. Δεν υπάρχει δική μου αρνητική δήλωση σαν αυτές που βλέπουμε τώρα στο φως της δημοσιότητας, που βλάπτουν σοβαρά τα συμφέροντα του Δήμου, που βλάπτουν σοβαρά τα συμφέροντα των δημοτών. Φτωχοί άνθρωποι, με αυτά τα ανεύθυνα που ακούγονται, στριμώνουν και αγοράζουν εμφιαλωμένο νερό. Ακόμα και στην πόλη της Κορίνθου. Ακόμα και στην πόλη της Κορίνθου σήμερα, που λέτε νερό, ενώ το νερό που έχουμε στις βρύσες είναι ποιοτικά πολύ καλύτερο από, ακόμα και από το εμφιαλωμένο που εμφιαλώνεται στην περιοχή της Τυμφαλίας. Πολύ καλύτερη ποιότητα. Έχουν παρασύρει τους πάντες. Μόνος του στόχος είναι πώς θα πέσει αυτή η δημοτική αρχή. Από τη μία λένε ότι είμαστε προσεκτικοί στο λόγο μας και θέλουμε να βλάψουμε τα συμφέροντα ιδιαίτερα των τουριστικών περιοχών του Δήμου και από την άλλη αναφέρονται κατ' επανάληψη και ο ίδιος αλλά και στελέχη του για την ποιότητα του νερού στην περιοχή Γαλατάκη, Κατακάλι, Σοφικό, Κόρφο, Λουτρά Ωραία Σελένης, λέγοντας μάλιστα, εγώ θα διαβάσω και τα ακριβώς τα λεχθέντα από τους ίδιους, ότι κινδύνευσαν τάχα και κάποιοι από τους επισκέπτες. Επιλέξτε να διαβάσω, για να δείτε την ανευθυνότητά τους. Και φτάνουμε σήμερα αυτοί να τολμούν να κοροϊδεύουν τον κόσμο στο Σαρωνικό, στα Εξαμήλια και αλλού, λέγοντας ότι έλυσαν το πρόβλημα. Πώς το έλυσαν? Έριξαν νερό των παλαιών γεωτρήσεων της Κορίνθου στο δίκτυο του Σαρωνικού. Και καλά έκαναν, λέει, αφού την ανικανότητά τους δεν μπόρεσαν να δουν έγκαιρα το πρόβλημα. Τουλάχιστον να μπορέσουν οι κάτοικοι να το χρησιμοποιήσουν για άλλες χρήσεις. Και συνεχίζουν. Εμείς όμως τους εγκαλέσαμε και συνεχίζουμε να το κάνουμε,
γιατί δεν ενημέρωσαν τον κόσμο αν το νερό είναι ή δεν είναι πόσιμο στην Φαλίας, με αποτέλεσμα ακόμα και το Σαββατοκύριακο που πέρασε να σερβιριζόταν σε καταστήματα της περιοχής νερό βρύσης, γιατί δεν είχαν ενημερωθεί. Θυμάστε λοιπόν τη σκευωρία που στήθηκε στις εκλογές. Δυσαντερία στην Κόρινθο και έφταιγε η Δημοτική Αρχή του Πνευματικού. Το ίδιο βιολί αμετανόητη συνεχίζουν και σήμερα. Σερβίραμε λοιπόν στα καταστήματα στην παραλιακή ζώνη του Σαρονικού νερό που δεν ήταν πόσιμο. Και εγκληματούσαμε. Εμείς βγάλαμε μια προσεκτική ανακοίνωση. Να δείτε τώρα ποια είναι η σοβαρή πλευρά του θέματος και το πώς υπεύθυνα χειρίζεται το θέμα η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης. Σας διαβάζω λοιπόν την ανακοίνωση για το νερό, η οποία έχει ημερομηνία 2/8 του 2016 και θυροκολλήθηκε σε πάρα πολλά σημεία στην παραλιακή ζώνη του Σαρονικού, ιδιαίτερα στο Γαλατάκι, Λουτρά, Κατακάλι. Λέμε λοιπόν, ανακοίνωση για το νερό. Είναι αυτή η ανακοίνωση. Λόγω της παραταμένης ανοβρίας μειώθηκε σημαντικά το νερό των πηγών της Τυμφαλίας που υδροδοτούσε την περιοχή σας, με αποτέλεσμα αυτό να μην επαρκεί. Η ΔΕΙΑ Κορίνθου σας ενημερώνει ότι για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα επάρκειας νερού και μάλιστα στις συνθήκες του μεγάλου καύσωνα που επικρατεί και για να μην γίνονται καθημερινές πολύρως διακοπές νερού, η υδροδότηση των δημοτικών κοινοτήτων Γαλατακίου και Κατακαλίου θα γίνεται από νερό Στυμφαλίας και θα συμπληρώνεται από νερό γεωτρήσεων. Μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, θα επανέλθει η υδροδότηση περιοχής αποκλειστικά με νερό των πηγών Στυμφαλίας και θα σας ενημερώσουμε σχετικά. Αυτή ήταν η ανακοίνωση. Πουθενά βεβαίως δεν γράφει ότι το νερό αυτό πλέον είναι ακατάλληλο. Πουθενά. Και δεν είναι τυχαίο. Εμείς γνωρίζαμε, γιατί υπάρχει εμπειρία στην επιχείρηση και υπάρχουν τα έμπειρα στελέχη, με επικεφαλή εδώ τον κύριο Καραμαλή, τον Γενικό Διευθυντή, που ξέραμε. Ξέραμε το τι νερό, τι ποιότητα των νερών των γεωτρήσεων, ξέραμε το ποσοστό της πρόσμιξης και ξέραμε βεβαίως, γιατί ουσιαστικά το είχαμε αντιμετωπίσει κατά το παρελθόν, τα αποτελέσματα αυτού του νερού. Και δεν ήταν τυχαίο που δεν βγάλαμε ανακοίνωση ότι το νερό δεν είναι πόσιμο. Αφήσαμε να περάσουν 7-8 ημέρες για να καταναλωθεί το νερό που ήταν στα δίχτυα της συγκεκριμένης περιοχής και μετά προβήκαμε υπεύθυνα να μετρήσουμε το νερό και ως αναφορά το μικροβιολογικό φορτίο και ως αναφορά τη χημική του σύστασης. Ποιος το μέτρησε? Αναλυτικά εργαστήρια Αθηνών ΑΕ, διαπιστευμένα, όχι πιστοποιημένα, διαπιστευμένα. Αν είναι άλλο ένα ή δύο στην Ελλάδα εργαστήριο που είναι διαπιστευμένο. Έτσι, αυτοί βεβαίως έχουν προκύψει μέσα από διαγωνιστική διαδικασία. Έτσι, για να λέμε και κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με τη διαφάνεια και το πώς λειτουργεί η δημοτική επιχείρηση. Που και αυτή μπορούσε να έκανε κάτι ανάλογα που κάνουν αυτοί στην ΑΕ, την εταιρεία του επιμελητηρίου, που δεν δημοσιεύουν τίποτα. Για να μην στάσω στο πολυλογό, εδώ είναι, θα τα πάρετε μετά αν θέλετε, τις αναλύσεις. Στην πρώτη σειρά, λοιπόν, οι αναλύσεις αυτές μάλλον είναι του Μαρτίου, οι οποίες βεβαίως βγάζουν μέσα ότι είναι εντός ορίων του Μαρτίου για τη συγκεκριμένη περιοχή, έτσι. Και βεβαίως έχουμε και τις αναλύσεις οι οποίες έγιναν 9/8 του 2016. Στην πρώτη σελίδα που βλέπετε είναι τα μικροβιολογικά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, το γράφει μέσα. Και μετά είναι η δεύτερη σειρά, εδώ είναι η χημική ανάλυση, μία σελίδα και άλλη μία σελίδα. Ξέρετε, κάνουμε χημική ανάλυση σε περισσότερα στοιχεία από αυτά που προβλέπει η εθνική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Κάνουμε μετρήσεις σε περισσότερα στοιχεία λοιπόν χημικά, γιατί εμείς θέλουμε να διασφαλιστεί 100% η ποιότητα που προσφέρουμε προς τους δημότες μας. Για να μην λέμε πολλά λοιπόν, θα δείτε και την τελευταία σελίδα, για άλλη μία φορά, τι λέει το νερό αυτό, που και σήμερα είναι στις βρύσες εκεί των κατοίκων, είναι εντός των ορίων που υπάρχουν όσον αφορά τις προδιαγραφές, εντός των ορίων που λέει η κοινή υπουργική απόφαση Y2 2600 του 2001, ΦΕΚ 892, όπως ισχύει σήμερα.
όπου ισχύει σήμερα. Είναι μέσα στα όρια. Θα διαβάσω μόνο μερικά από τα στοιχεία. Με ηλεκτρική αγωγημότητα όριο, γιατί είμαστε πολύ μακριά ακόμα και από τα όρια που βάζει και ο νόμος. Στα επίμαχα, γιατί στα υπόλοιπα δεν είναι να διαβάσουμε, είναι άριστα, το νερό είναι άριστο. Μπορώ να σας πω, έχει στοιχεία χημικά καλύτερα από κάθε νερό, ακόμα και με πρόσμιξη. Ξέρετε κάτι, 2,5 φορές επάνω είναι το όριο για να μην ήταν πόσιμο το νερό. Αυτά λοιπόν δεν τα σκέφτεται κανένας από τη μείζωνα μειοψηφία όταν κάνει τοποθετήσεις δημόσιες, γραπτά ή προφορικά και σπέρνουν τον πανικό παντού, εδώ, στο Δήμο Κορινθίων. Εμείς λοιπόν, από την άνοιξη που είδαμε ότι θα υπάρξει πρόβλημα, έχουμε κάνει ό,τι είναι δυνατόν σε πολλές κατευθύνσεις για να μην έχουμε πρόβλημα στο Δήμο Κορινθίων. Αυξήθηκαν οι ποσότητες που παίρνουμε από τη στυμφαλία, αλλά και τα σημεία υδροληψίας. Έγινε προσπάθεια να διακοπούν και διακόπησαν οι πιο πολλές παροχές που είτε παράνομα υπήρχαν στην περιοχή και συνεχίζεται αυτή η διαδικασία, δεν έχει σταματήσει, είτε παροχές νόμιμες, αλλά με καταναλώσεις τεράστιες που δεν δικαιολογούνται. Δηλαδή διακόπηκε παροχή που πληρώνονταν κανονικά, αλλά η κατανάλωση ήταν τεράστια. Ποτιζόντουσαν δέντρα. Αυτός είχε λεφτά, δεν είχε πρόβλημα, αλλά διακόπηκε η παροχή. Έγινε συντήρηση γεωτρήσεων, ακόμα και κλοπές είχαμε στις γεωτρήσεις το προηγούμενο διάστημα. Κάποιες από αυτές είχαν κλοπεί αντλητικά συγκροτήματα, πίνακες, καλώδια. Όλες συντηρήθηκαν και περιμέναμε την κατάλληλη στιγμή. Όταν είδαμε, γιατί το τελευταίο διάστημα είχαμε και μεγάλη αύξηση της επισκεψιμότητας στο Δήμο μας και στην περιοχή του Κορινθιακού, κυρίως όμως στην περιοχή του Σαλονικού, τότε λοιπόν είδαμε ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί η επιχείρηση στέλνοντας αποκλειστικά νερό στην Φαλία, στον κλάδο του Σαλονικού. Και βεβαίως μετά από σύσκεψη που έγινε, βάζοντας και τα στοιχεία κάτω και ξέροντας ότι στο τέλος το νερό θα είναι πόσιμο, πήραμε την απόφαση να πέσουν και κάποιες γεωτρήσεις. Και κάτι άλλο. Κάποιες γεωτρήσεις που έχουν πέσει, να ξέρετε, είχαν πόσιμο νερό. Μεταξύ αυτών των γεωτρήσεων που έχουν πέσει και έχουν πόσιμο νερό, είναι και μία γεώτρηση στο Σοφικό. Μία γεώτρηση στο Σοφικό που έχει πέσει και δίνει περίπου 18 κυβικά την ώρα, έχει ποιοτικό πόσιμο νερό πολύ καλή ποιότητα. Έτσι, για να λέμε την πραγματικότητα. Και αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα. Σήμερα λοιπόν που μιλάμε, ανεξάρτητα τα ανεύθυνα που ακούγονται από τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, δεν υπάρχει πουθενά πρόβλημα υδροδότησης. Επάρκειας. Πουθενά. Ούτε εκεί που λέει, σήμερα στα αθήκια. Είχα παράπονα από τα ξαμίλια ότι έχει μεγάλη πίεση. Στα ξαμίλια είχε παράπονα, σήμερα έχει μεγάλη πίεση. Και πρέπει να μειώσουμε λοιπόν την παροχή εκεί στα ξαμίλια. Στα ξαμίλια. Είναι δυνατόν να ακούγεται, να ακούγεται τέτοιο ψέμα? Όταν τα ξαμίλια υδροδοτούνται και με συμπληρωματικό νερό από γεωτρήσεις, οι ξαμιλιώτες μας ακούνε σήμερα. Οι γεωτρήσεις είναι δίπλα τους. Μία έχει λελετηθεί από τους γύφτους, έτσι, έχει λελετηθεί, έτσι, και δεν υπάρχει. Μία άλλη είναι αποκλειστικά για τον οικισμό εκεί, τον Ρωμά. Και βεβαίως δεν πέφτει καμία μέσα. Μπορεί ο καθένας να πάει να το δει. Πέφτει καμία γεω. Και βγαίνει ανακοίνωση επίσημη και μιλάει ότι τα ξαμίλια έχουν νερό με πρόσμιξη. Είναι αυτή η υπεύθυνη αντιπολίτευση ή καταστροφική αντιπολίτευση χωρίς αρχές? Χωρίς αρχές, δεν υπάρχουν αρχές πλέον. Έχουν ξεφύγει οι άνθρωποι. Έχουν ξεφύγει.